Είχατε πει ότι πριν το Πάσχα θα άνοιγαν τα μισά κρεβάτια στις ΜΕΘ. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, γιατί με τις λίστες, γιατί σας κατηγορούνε, τι ακριβώς έχει γίνει? Κύριε Δαράκη, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι για πρώτη φορά προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποιους κανόνες σε μια προκήρυξη που έγινε μέσα από το Ελβνό. Επιλέξαμε να γίνει αυτή η προκήρυξη για 500 άτομα, για 100 γιατρούς και 400 νοσηλευτές μέσω του ΚΕΛΠΝΟ, το οποίο είναι ένας φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο, που έχει μια ευελιξία στη δυνατότητα γρήγορης διεκπαιρέωσης προσλήψεων εξαιτίας του ρόλου του. Όμως, και αυτό είναι πολύ γνωστό. Όμως έχει ευελιξία, αλλά λέτε 70% έγιναν λάθη. Προσέξτε, ναι. Δυστυχώς, αυτός ο κρίσιμος φορέας, που έχει ένα ρόλο πολύ σημαντικό για την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμόξεων και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος της υγείας ότι ήταν ένας φορέας με ένα αναξιόπιστο παρελθόν. Ξέρουμε ότι είχε κατ' επανάληψη χρησιμοποιηθεί ως πεδίο πελατειακών παρεμβάσεων, ευνοιοκρατίας και συναλλαγής με συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή είναι στη δικαιοσύνη δύο υποθέσεις. Η Υπουργεία τους κατηγορείτε ότι το ίδιο συνεχίζει? Προσέξτε. Αυτό λέτε? Προσέξτε. Είναι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται θεσμική και διοικητική εξυγίανση. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχει παραπεμφθεί η διοίκηση μια συγκεκριμένη περίοδου. Ο Γενικός Διευθυντής για κακουργηματικές πράξεις έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν βουλεύματα του Συμβουλίου Φετών, υπάρχουν παραπομπές από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος οφείλουμε να αποκαταστήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία του. Σε αυτή την προκήρυξη, λοιπόν, για πρώτη φορά μπήκαν συγκεκριμένα κριτήρια, ΑΣΕΠ, υπήρξε πίνακας με την μοριοδότηση αυτών των κριτηρίων, για πρώτη φορά. Υπήρξε σχεδιασμός της κατανομής των θέσεων σε όλη τη χώρα για τις μονάδες εντατικής θεραπείας με τη συνέργεια της Επιστημονικής Εταιρείας των Εντατικολόγων, επίσης για πρώτη φορά. Ζητήσαμε να αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες και να υπάρξει διαδικασία στάσεων, επίσης για πρώτη φορά. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι εγκαλούμαστε επειδή ακριβώς θεωρήσαμε πολιτική μας υποχρέωση να βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της συγκεκριμένης προκήρυξης. Όχι, δεν εγκαλείστε γι' αυτό. Εγκαλείστε για το ότι βγάζει ένα αποτέλεσμα, το παίρνετε, λέτε το 70% είναι λάθος και βγάζετε άλλο. Δηλαδή, αν πάρω τις δύο λίστες, είναι δύο διαφορετικές λίστες. Ακριβώς. Και να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτό. Είναι δύο διαφορετικές λίστες, κύριε Δαράκη. Και μάλιστα, εμείς έχουμε πει ότι καλούμε ανοιχτά τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να έρθει και να αντιπαραβληθούν τα στοιχεία και να θα διαπιστωθεί ότι όντως υπήρχαν λάθη στη μοριοδότηση του πίνακα ο οποίος είχε στείλει το ΚΕΛΠΝΟ. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι προτιμότερο να υπάρξει μια διορθωτική κίνηση η οποία να αποκαταστήσει τις όποιες αδικίες είχαν εντοπιστεί και να δοθεί στη συνέχεια στο ΚΕΛΠΝΟ. Μιλάμε τώρα, όλη η ιστορία γίνεται για ένα προσωρινό πίνακα. Αυτή τη στιγμή είναι στη φάση. Το οποίο δεν τον έχω υπογράψει κιόλας. Αυτό οφείλει να τεθεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΛΠΝΟ. Έχουμε λοιπόν ένα προσωρινό πίνακα. Υπάρχει διαδικασία εξέτασης στάσεων. Και αυτό θα ολοκληρωθεί, θα πάρθει η τελική απόφαση και νομίζω ότι στο βαθμό που ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν, θα είναι πολύ πιο αξιόπιστη η επιλογή των ανθρώπων οι οποίοι θα καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Είναι διετής συμβάσεις αυτές. Είναι μια σημαντική παρέμβαση ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο στοιχείο, ότι πρέπει να προχωρήσει γρήγορα για να ολοκληρωθεί. Την ίδια στιγμή γίνονται σημαντικές προσπάθειες ενίσχυσης του συστήματος υγείας και με μόνιμες προσλήψεις και με επικουρικό προσωπικό. Αυτό μπορούμε να δώσουμε μια εικόνα μέσα στο 16. Βεβαίως. Τι ακριβώς θα γίνει, πόσοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό θα πάνε στα νοσοκομεία? Βεβαίως. Έχουμε προϋπολογίσει για φέτος, υπάρχει αποτύπωση στον προϋπολογισμό του 2016 για την πρόσληψη 3.500 μόνιμων εργαζομένων, γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Ήδη η πρώτη δέσμη των περίπου 980.000
Έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξή τους. Αυτό το διάστημα αναλαμβάνουν υπηρεσία. Είναι στα νοσοκομεία. Καταθέτουν τα αντιβιολογικά τους, αναλαμβάνουν υπηρεσία. Επίσης, έχουμε προχωρήσει περίπου 1000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, επικουρικών γιατρών, αθρηστικά το 2015 και το 2016. Αυτές τις μέρες έχουμε υπογράψει, εγώ προσωπικά έχω υπογράψει 394 θέσεις γιατρών, επικουρικών γιατρών, το πρώτο τρίμηνο του 2016. Νομίζω λοιπόν ότι γίνεται μια προσπάθεια σταδιακής κάλυψης των κενών του συστήματος υγείας, τα οποία είναι τεράστια και είναι πολλά και διαχρονικά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο μαζική ένεση ανθρώπινου δυναμικού στο σύστημα. Είναι αυτό, εδώ και 6 χρόνια να γίνει. Αυτό έχει να γίνει εδώ και 6 χρόνια, έχετε απόλυτο δίκιο. Προσπαθούμε λοιπόν και με μόνιμες προσλήψεις και με επικουρικό προσωπικό και με αξιοποίηση συμβάσεων τέτοιου τύπου μέσω κυριαρχικών, που είναι ένα πολύ μικρό μέρος της συνολικής προσπάθειας που κάνουμε για να ενισχύσουμε το σύστημα. Στις άλλες κατηγορίες τηρούνται κανονικά οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Για τις προσλήψεις των γιατρών υπάρχει ειδική διαδικασία επιλογής και κρίσης των υποψηφίων. Και επίσης αξιοποιούμε και κονδύλια ευρωπαϊκά για να ενισχύσουμε, το ξέρετε αυτό, νομίζω το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχουν τοποθετηθεί 137 εργαζόμενοι, γιατροί και υπόλοιπο προσωπικό στα νησιά του Αιγαίου μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το κύριο. Το κύριο είναι ότι σήμερα γίνεται μια προσπάθεια σταθεροποίησης και αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα ξέρουν και οι εργαζόμενοι, τα ξέρει και ο πολίτης, αλλά αυτή η πολιτική ηγεσία, αυτό που κάνει, είναι, επειδή είμαστε άνθρωποι της δημόσιας περίθαλψης, προσπαθούμε με μικρά, σταθερά βήματα να δώσουμε την προτεραιότητα που πρέπει στη δημόσια περίθαλψη. Υπουργέ, διαβάζω στο προσχέδιο του Μνημονίου για την Υγεία. Mm-hmm. Ως το Δεκέμβριο του 2017 οι αρχές θα λάβουν τα αναγκαία δομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το οικολογισμένο κενό μεταξύ των εξόδων του 18 και των ορίων επανάκτησης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Δηλαδή, υποχρεωτική μείωση των ελλειμμάτων 30% ανεξάρτητα από τις όποιες ανάγκες υπάρχουν και οι οποίες και εσείς, όπως ο ίδιος λέτε, είναι τεράστιες. Κύριε Δάρα, προσέξτε. Εμείς φέτος, στον προϋπολογισμό του 2016, κάναμε μια αισθητή αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης. Σας λέω ότι οι λειτουργικές δαπάνες, το όριο δαπανών για το αρχές του 2015, από τον προϋπολογισμό της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης κυβέρνησης, ήταν 1,388 δις για τα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό το οποίο έχουμε προϋπολογίσει φέτος είναι 1,634. Μετά από 5 χρόνια συνεχών περικοπών, έχουμε μια αύξηση, μια χρηματοδοτική ενίσχυση στο σύστημα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι κατώτερο των αναγκών, αλλά πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα. 30% μείωση. Προσέξτε. Είναι ή δεν είναι αυτό το πράγμα. Περιθώρια. Προσέξτε. Περιθώρια. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω. Υπάρχει καταρχήν ένας κλειστός προϋπολογισμός φέτος για πρώτη φορά για τα φάρμακα, για τα δημόσια νοσοκομεία. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε κλειστός προϋπολογισμός και μηχανισμός clawback, δηλαδή αυτόματης επιστροφής όταν υπάρχει υπέρβαση, μόνο έξοδα για την έξω νοσοκομειακή δαπάνη. Τώρα για πρώτη φορά μπαίνουν και τα νοσοκομεία. Έχουμε λοιπόν προσπαθήσει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτηρεί την εξέλιξη της δαπάνης και θα παρεμβαίνει έγκαιρα όταν εμφανίζονται υπερβάσεις. Αυτός ο μηχανισμός υπάρχει. Έχουμε συμφωνήσει με τη φαρμακοβιομηχανία και χθες βγάλαμε υπουργική απόφαση η οποία ρυθμίζει τους όρους εκτέλεσης του κλειστού προϋπολογισμού και εφαρμογής του clawback. Η λογική της ρύθμισης αυτής είναι ότι συνυπολογίζονται οι εκπτώσεις που δίνουν οι εταιρείες στο μηχανισμό αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο για τις εταιρείες να δίνουν εκπτώσεις στα νοσοκομεία όπως και στο παρελθόν. Και προφανώς η βούλησή μας είναι να ελέγξουμε αυτή τη δαπάνη με καλύτερη και ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων εντός των νοσοκομείων και των αντιβιωτικών και των άλλων φαρμάκων, ιδιαίτερα των πιο ακριβών, έτσι ώστε πραγματικά να μην έχουμε προβλήματα ελλείψεων και να μην στερηθεί κανείς πολίτης. Τα βάλατε και στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα συνολικά. Βεβαίως. Λέει, η φαρμακοβιομηχανία είναι ένα σκληρό πράγμα. Ακριβώς, δεν είναι απλό πράγμα. Ακριβώς. Και το ενδιαφέρον αυτής της συνόδου που έγινε προχθές στο Άμστερνταμ και στην οποία εκπροσωπηθήκαμε και εμείς σαν χώρα και σαν Υπουργείο, ήταν ότι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο κλίμα συνενέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών του Νότου, ή εν πάση περιπτώσει χωρών με
δημοσιονομικά προβλήματα με μικρό αριθμό πληθυσμού, ένα πλαίσιο να γίνουν από κοινού διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ.